Από τις 12 τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων, αφού και σήμερα οι εργαζόμενοι στο Δήμο Λάρισας απήχαν από τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης της Ομοσπονδίας τους. Αντιδρώντας τόσο στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα θλιβερά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην πρωτεύουσα. Οι εργαζόμενοι μιλούν για μέτρα που πλήττουν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, τη μέση ελληνική οικογένεια, απαιτώντας από την κυβέρνηση να τα αποσύρει. Δυστυχώς τα σκουπίδια έχουν συσσωρευτεί, γιατί και η συμμετοχή μας είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σήμερα ακόμα έχει περάσει το 90-92%, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, αλλά τα στοιχεία που έχουμε είναι εκεί. Τελειώντας η απεργία θα δώσουμε για μια ακόμα φορά τον καλύτερό μας εαυτό και τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε, να μην υπάρχει πρόβλημα για τους συμπολίτες μας. Σε τι πιστεύετε ότι σας βλάπτουν τα μέτρα? Καταρχήν μας παίρνουν τη ζωή μας. Παίρνουν τη ζωή των παιδιών μας, τουλάχιστον εμείς δεν επιτρέπουμε να πάρουν τη ζωή των παιδιών μας, αν όχι τη δική μας που ήδη την έχουν αφαιρέσει. Εάν είναι να πέσουμε, ας πέσουμε όρθιοι. Εκτιμάτε ότι αυτή η οργή του κόσμου που έχει ξεκινήσει ίσως και από την πρωτεύουσα θα μεταφερθεί εδώ και στις άλλες αστικές πόλεις? Δεν θέλω να δεχθώ οργή όπως τα είδαμε. Θέλω να πω ότι είναι, τουλάχιστον αυτό λέμε εμείς, η οργή αυτή να είναι συντεταγμένη, μαζική πάλι, συντονισμένοι πάλι για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι μας ανήκει. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι βιώνουν άσχημες ημέρες που θα γίνουν ακόμη χειρότερες, αφού διακυβεύεται το μέλλον των ίδιων, των υπαλλήλων αλλά και των οικογενειών τους.